Αθηνά Παπακώστα, να έρθει εδώ γιατί έχουμε εξελίξεις από το βράδυ. Αυτό το άγριο σφυροκόπημα του Ισραήλ προς την μεριά της Τεχεράνης. Έτσι, ουσιαστικά ήταν ένα χτύπημα το οποίο είχε προαναγγελθεί. Το περιμέναμε. Βεβαίως. Βλέπετε και τον Σταύρο Ιωαννίδη ήδη, τον απεσταλμένο του Sky στην περιοχή, σε βάσεις των φρουρών της Επανάστασης. Στρατιωτικές βάσεις δεν χτύπησαν πυρηνικά, δεν χτύπησαν πετρελαϊκές εγκαταστάσεις. Βεβαίως. Λοιπόν, καλημέρα Σταύρο, δώσε μας όλο το ρεπορτάζ από το Ισραήλ. Καλή σας ημέρα. Πράγματι, τα ξημερώματα στις 2 το πρωί ξεκίνησε η επιχείρηση των Ισραηλινών για τα αντίπεινα στο Ιράν. Η επιχείρηση που ονομάστηκε ημέρες ανταπόδοσης, διότι πρόκειται για ένα ανταποδοτικό χτύπημα, όπως λένε οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, το οποίο στόχευε σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Εκδηλώθηκε σε 3 κύματα. Το πρώτο, όπως είπαμε, λίγο μετά τις 2 το πρωί, όπου τα Ισραηλινά αεροσκάφη έπληξαν θέσεις της αεράμινας, ραντάρ και συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης σε Συρία, Ιράκ και Ιράν βεβαίως. Και στη συνέχεια το δεύτερο και το τρίτο κύμα που είχε ως στόχο τις εγκαταστάσεις όπου παράγονται οι βαλιστικοί πύραυλοι και τα ιρανικά drones, τις θέσεις από τις οποίες εκτοξεύονται και φυσικά εκτοξεύτηκαν και στην επίθεση που πραγματοποίησε το Ιράν την 1η Οκτωβρίου με 180 βαλιστικούς πυράβλους εναντίον του Ισραήλ. Χτυπήθηκαν και αποθήκες οπλισμού όπου υπάρχουν βαλιστικοί πύραυλοι, άλλου τύπου πύραυλοι εδάφους, αλλά και μη επανδρομένα αεροσκάφη. Στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως τονίζουν οι Ισραηλινοί. Την ίδια ώρα βεβαίως, μέσω του εκπροσώπου του στρατού, αυτό που λένε είναι πως διαθέτουν έναν μακρύ κατάλογο με στόχους και δεν θα διστάσουν να τον χρησιμοποιήσουν ξανά αν το Ιράν κάνει το λάθος να επιτεθεί. Αν το Ιράν, όπως λένε χαρακτηριστικά, κάνει το λάθος να κλιμακώσει, τότε το Ισραήλ θα είναι έτοιμο να απαντήσει και πάλι. Ναι, τώρα γιατί η συζήτηση είναι τώρα ότι αυτό το χτύπημα έρχεται σε απάντηση της επίθεσης με τους βαλιστικούς πυράβλους από τη μεριά του Ιράν. Τώρα, αν μπούμε σε αυτή τη διελκυστίδα μία σου και μία μου, Για τους Ισραηλινούς έχει κλείσει ο λογαριασμός εδώ. Αυτό λένε, ότι εδώ κλείνει ο λογαριασμός από την πλευρά τους. Η αποστολή ήταν επιτυχημένη, λένε. Χτυπήθηκαν όλοι οι στόχοι κατά των οποίων επιχείρησαν, χωρίς να συναντήσουν αντίσταση, χωρίς η Ιρανική αεράμινα να μπορέσει να τους εμποδίσει. Επίσης, αυτό που μαθαίνουμε είναι ότι ειδοποίησαν μέσω διπλωματικών διάβλων την Τεχεράνη. Εμπλέκεται, όπως λένε οι πληροφορίες, και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ολλανδίας, το οποίο γνώριζε και μετέφερε αυτό το μήνυμα, ότι θα γίνει η επιχείρηση, ότι θα χτυπηθούν στρατιωτικοί στόχοι χωρίς να διευκρινίζονται ποιοι, και βέβαια μία προειδοποίηση προς το Ιράν, την οποία μετέφεραν, να μην προχωρήσει σε άλλο γύρο χτυπημάτων, ώστε να μην συρθεί η περιοχή σε έναν πόλεμο. Αυτό το λένε από την πρώτη στιγμή και οι Ισραηλινοί, ότι δεν ήθελαν με αυτή την ενέργεια, με αυτό το χτύπημα, να τραβήξουν το Ιράν σε έναν πόλεμο, αλλά να ανταποδώσουν για το πλήγμα που δέχτηκαν και τώρα, μάλιστα βέβαια, γι' αυτό ναι, στόχευσαν. Και στις αποθήκες οπλισμού, παιδιά, αλλά και στις θέσεις από τις οποίες εκτοξεύτηκαν οι 180 βαλιστικοί πύραυλοι με τους οποίους είχε επιτεθεί το Ιράν στις αρχές Οκτωβρίου. Περιμένουμε να δούμε πώς θα το πάρει η Τεχεράνη από ακριβώς, εδώ και πέρα. Δηλαδή, ποια θα είναι η εκτίμηση. Να σας πω ότι η Ισραηλινή ηγεσία προς το παρόν πραγματοποίησε σκέψεις με τους στρατιωτικούς για να αποτιμήσουν την κατάσταση, μάλιστα, την επιχείρηση, η οποία ολοκληρώθηκε στις 6 παρατέταρτο το πρωί όταν προσγειώθηκαν όλα τα Ισραηλινά αεροσκάφη. Περισσότερα από 100 συμμετείχαν σε αυτή την επιχείρηση. Χρειάστηκε να επιχειρήσουν περίπου 15 με 20.000 χιλιόμετρα, 1.500 με 2.000 χιλιόμετρα μακριά από τις βάσεις τους. Χρησιμοποιήθηκαν υπτάμενα τάνκερ, χρησιμοποιήθηκαν υπτάμενα ραντάρ. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια τεράστια επιχείρηση η οποία έπρεπε να στηθεί για να γίνει αυτή η επίθεση. Από εκεί και πέρα, να κλείσω λέγοντας ότι οι Ισραηλινοί ήθελαν να τελειώσουν με αυτή την ιστορία, να κλείσουν ουσιαστικά τον λογαριασμό, διότι μην ξεχνάμε ότι από αύριο αντιπροσωπεία μεταβαίνει στην Ντόχα του Κατάρ για να συζητήσουν για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα και τη συμφωνία για τους ομήρους. Οπότε να δούμε πώς θα έπρεπε πάει κατά αυτό, κάποιον τρόπο να φύγει αυτό από τη μέση. Μάλιστα. Μάλιστα. Λοιπόν, Σταύρος Ιωαννίδης, τον ευχαριστούμε θερμά για το ρεπορτάζ. Λοιπόν, Τεχεράνη τώρα, έτσι. Είναι μια κρίση. Τεχεράνη, η οποία βέβαια
προσπάθησε με διάφορα έτσι βιντεάκια που κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο να δείξει ότι ναι, δεν έγινε και κάτι, η ζωή καλά συνεχίζεται. Αυτό το βίντεο το έβλεπε στο Ρωσιοναμιλάκι ο Σταύρος. Από τη μία έχει πει, είχε πει ότι θα απαντήσει, από την άλλη την ίδια στιγμή υποβαθμίζει αυτή την επίθεση. Ακριβώς. Μάλιστα φτάνει και στο σημείο να πει ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν, δεν συμμετείχαν 100 μαχητικά αεροσκάφη, δεν έχει συμβεί τίποτα και μεταδίδει και σχετικά εικόνες κανονικότητας με τους Ιρανούς να κάνουν ακόμα και τζόκινγκ. Στην πρώτη ναι, της αντίδραση ασκήσεις, κανονικά, ότι η ζωή συνεχίζεται. Ακριβώς. Στην πρώτη της αντίδραση ουσιαστικά είπε ότι η επίθεση του Ισραήλ και εντοπίστηκε και αντιμετωπίστηκε και ήταν και περιορισμένες οι ζημιές οι οποίες προκλήθηκαν. Όπως έγινε γνωστό από την Τεχεράνη, επλήγησαν στρατιωτικοί στόχοι στις επαρχίες της Ιρανικής πρωτεύουσας, στο Κουζεστάν και στο Ιλάμ. Τώρα, η συζήτηση η οποία ανοίγει είναι το τι θα συμβεί από εδώ και πέρα. Ακούσαμε ότι αύριο στην Ντόχα του Κατάρ θα βρίσκονται σε εξέλιξη αυτές οι πολύ σημαντικές συνομιλίες σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στη Λωρίδα της Γάζας και την απελευθέρωση των Ισραηλινών ομήρων που κρατά ακόμα και τώρα η Χαμάς. Εκεί θα είναι ο επικεφαλής της Μοσάντ, θα είναι ο επικεφαλής της CIA και επίσης θα έχουν και συναντήσεις με τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών όλα του Κατάρ. Όλα αυτά να πούμε γιατί έχει σημασία στιγμή ότι γίνονται με το πράσινο φως των ΗΠΑ. Ακριβώς εκεί ήθελα να σε πάω. Κρατάμε ως δεδομένο το εξής, ότι το Ισραήλ αυτή τη φορά άκουσε την Ουάσιγκτον και δεν έπληξε πετρελαϊκές υποδομές και πυρηνικές εγκαταστάσεις. Την ίδια στιγμή, ο Λευκός Οίκος και συγκεκριμένα εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου ανέφερε ότι εμείς θα είμαστε έτοιμοι για ακόμα μία φορά να απαντήσουμε στην περίπτωση που το Ιράν επιλέξει να απαντήσει. Προσέθεσε όμως ότι οι ΗΠΑ κάτι τέτοιο δεν το επιθυμούν και κάλεσε το Ιράν ουσιαστικά να βάλει τέλος και να μην απαντήσει σε αυτό το ανταποδοτικό χτύπημα του Ισραήλ εναντίον του. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή τη συζήτηση να ανοίγει, τους αναλυτές να προσπαθούν να μαντέψουν το τι θα κάνει η Τεχεράνη. Εκτιμούν ότι θα πρέπει πρώτα να αποτιμηθεί το εύρος των ζημιών. Να δουν αν επίσης υπάρχουν τραυματισμοί ή και ακόμα νεκροί. Κάτι το οποίο δεν γνωρίζουμε, καθώς η Τεχεράνη υποβαθμίζει την επίθεση. Και σίγουρα το βίντεο που έλεγες, συγγνώμη που σε διακόπτω, το βίντεο που έλεγες, αν μπορούμε να το δούμε, δείχνει την επόμενη μέρα, υποτίθεται τουλάχιστον. Γυμναστικές λοιπόν, επιδείξεις σε υπαίθριο χώρο. Είναι από το τηλεοπτικό δίκτυο Press TV. Είναι ένα ελεγχόμενο δίκτυο, φυσικά είναι ένα ιρανικό δίκτυο. Βλέπουμε λοιπόν τις σχετικές εικόνες, βλέπουμε τον τρόπο με τον οποίο η Τεχεράνη προσπαθεί ουσιαστικά να υποβαθμίσει αυτή την επίθεση, αυτό το ανταποδοτικό χτύπημα του Ισραήλ. Και όλα αυτά τη στιγμή που αναμένεται σίγουρα με τα βεβαιότητα, όπως λένε και οι αναλυτές, να ακολουθήσουν συνομιλίες σε ιδιαίτερο υψηλό επίπεδο με τον Αγιατολά Χαμενεΐ ουσιαστικά και περιμένουμε να δούμε τι άλλο θα φέρει αυτή η περιοχή, η οποία ναι, είναι μια κρίσιμη στιγμή για εκείνη. Είναι, κρέμονται όλα από μια κλωστή και σε Αθηνά καμία περίπτωση μια εβδομάδα πριν τις Αμερικανικές εκλογές. Αθηνά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θέλουμε περαιτέρω κλιμάκωση. Ευχαριστώ και εγώ. Καλημέρα. Ευχαριστούμε πολύ την καλημέρα μας. Να πάμε στο Χρήστο Νικολαίδη, έτσι, που μας περιμένει στο Λίβανο. Για να τον δούμε. Και εκεί είχαμε και χτυπήματα από το Λίβανο προς το Ισραήλ. Και μάλιστα υπάρχει και ένα προπαγανδιστικό βίντεο που μας το έστειλε ο Χρήστος Νικολαίδης και μπορούμε να το βλέπουμε. Αλλά και βέβαια φόβοι για το αν τελικά η επόμενη μέρα θα βρει τις δύο πλευρές, ή μάλλον ελπίδες και προσδοκίες, χωρίς εχθροπραξίες. Έλα, Χρήστο. Δικαίωμα. Παρακαλώ. Δικαίωμα. Παρακαλώ. Πριν αρχίσω, θέλω να στείλω την αγάπη μου και όλα τα χαιρετίσματά μου στην πόλη μου τη Θεσσαλονίκη που σήμερα γιορτάζει. Έτσι, μπράβο, βεβαίως. 26 του μηνός του Αγίου Δημητρίου. Όλη η πόλη, από ό,τι πληροφορούμε, όπως γίνεται παραδοσιακά, είναι σημειοστολισμένη και είναι πάρα πολύ έτοιμη να στείλει για μία ακόμη φορά ένα μήνυμα ενότητας και πατριωτισμού σε όλη τη χώρα, με αφορμή την 26η Οκτωβρίου. Σωστά. Και βέβαια να δώσω και τις ευχές μου στο γιο μου, το Δημήτρη, που γιορτάζει σήμερα. Να τον χαίρεσαι. Σ' αγαπώ πολύ. Να τον χαίρεσαι, ρε. Λοιπόν, κατά τα λοιπά. Τώρα, τα πολύ πράγματα ευχαριστώ είναι πολύ διαφορετικά. Βλέπεις ότι υπάρχουν σημεία του πλανήτη που δεν ακολουθούν ένα δικό τους δρόμο. Για να δούμε εκεί τι συμβαίνει. Λοιπόν, πρέπει να σας πω ότι είχαμε ακόμα μια άγρια νύχτα εδώ στη Βηρυτό. Είχαμε μετά τις 11 προειδοποίηση για χτυπήματα. Είχαμε τουλάχιστον 11 χτυπήματα σύμφωνα με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης εδώ τα τοπικά. Είχαμε προειδοποίηση από τον Ισραηλινό στρατό για τις συνοικίες της Ντάχια και της Χάρετ Χαραϊκ. Είναι δύο συνοικίες οι οποίες αποτελούν το προπύργιο της Χεσμπολάχ και χτυπιούνται από την Ισραηλινή αεροπορία σχεδόν κάθε βράδυ. Ακούσαμε αρκετές εκρήξεις, είδαμε αρκετές λάψεις και γενικότερα ήταν μια άγρια νύχτα σαν και αυτές που δυστυχώς οι κάτοικοι της Βηρυτού έχουν αρχίσει να συνηθίζουν σε αυτήν την αθλειότητα. Κατά τα λοιπά, υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στο διπλωματικό πεδίο.
Εδώ οι πάντες προσπαθούν να δείξουν ότι ενδιαφέρονται να υπάρχει μια κατάπαυση του πυρός, την ώρα που οι μάχες με πολύ άγριο τρόπο συνεχίζονται στο Νότο. Είχαμε την ευκαιρία να βρεθούμε χθες στο Νότο μετά από ένα πάρα πολύ δύσκολο ταξίδι και επικίνδυνο, αλλά και δύσκολο σε ό,τι αφορά την οργάνωσή του. Εκεί πρέπει να σας πω ότι δεν υπάρχουν και πολλά λόγια έτσι για να περιγράψεις αυτή την ιστορία, και κρανίου τόπο να πεις και βουνά από μπάζα να πεις και τρύπες και τα λοιπά, ό,τι και να χρησιμοποιήσεις είναι πολύ φτωχό και πολύ λίγο για να πεις τι βλέπουν τα μάτια σου όταν προχωράς στο Νότο. Ολόκληρα χωριά ισοπεδωμένα, ερυπωμένα, ερημωμένα. Δεν υπάρχουν άνθρωποι, έχουν φύγει οι περισσότεροι, οι συντριπτικοί των ανθρώπων. Και ιστορικές πόλεις όπως η Τύρος πραγματικά έχουν υποστεί τεράστιες καταστροφές σε ένα σημείο στο οποίο λες ότι πολύ δύσκολα μπορείς να φανταστείς ότι αυτοί οι τόποι μπορούν να ξαναζήσουν, μπορούν να καθαριστούν από τα χαλάσματα. Δυστυχώς τις βλέπουμε αυτές τις εικόνες και στη Γάζα, τις είδαμε και τώρα τις βλέπουμε και στο Λίβανο. Λοιπόν, Χρήστο, είδαμε πολύ και δύσκολα, το προπαγανδιστικό βίντεο δύσκολα, που μας έστειλες. Βέβαια και η Χεσμπολά χτυπάει το Ισραήλ και εκεί υπάρχει πόνος, εννοείται αυτό. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να χαίρεσαι το γιώκα σου και ας ελπίσουμε ότι θα εισακουστούν οι Αμερικανοί που μιλούν για επιτακτική ανάγκη άμεσης κατάπαυσης του πυρός στην περιοχή του Λιβάνου. Λοιπόν, γεια σου Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ.